Καλημέρα, Κάτια. Λοιπόν, κάνουμε αρχή με αυτή τη συμπλοκή που είχαμε στη συνέχεια για σύλληψη 40χρονου. Ναι, διερευνά η αστυνομία υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης. Ένας 42χρονος βρέθηκε να είναι βαριά τραυματισμένος σε διάφορα σημεία του σώματός του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάφου, όπου διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι φέρει και ρηνικό κάταγμα. Με βάση τα στοιχεία υπήρξε συμπλοκή στην οδό Σωκράτους χθες το βράδυ και για την υπόθεση έχει συλληφθεί ήδη ένας 40χρονος για τον οποίο έχει προκύψει μαρτυρία και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Οι λόγοι της συμπλοκής έχουν να κάνουν με προσωπικές διαφορές. Μάλιστα. Και έχουμε και 21χρονο που συνελήφθη, επιτέθηκε σε αστυνομικό. Τι ακριβώς συνέβη εδώ? Ένας 21χρονος με συνοδηγό έναν 21χρονο αντέδρασε και χτύπησε αστυνομικό όταν κατασχέθηκε μικρή ποσότητα κάναβης που είχε στην κατοχή του. Βρέθηκε μεταξύ άλλων και θετικό σε ναρκοτέστ, ενώ ο συνοδηγός του είχε στην κατοχή του ένα μυτερό μαχαίρι και οι δύο συνελήφθησαν. Ο τραυματισμός του αστυνομικού ήταν πολύ ελαφρύς και δεν χρειαζόταν καν να μεταβείται καν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να μην σας εδώ πίσω στο στούντιο.